το βάζετε αυτό, γιατί είναι δικό σας το κανάλι και θα πω στο προστατεύετε και καλά κάνετε. Εγώ θέλω με την ευκαιρία να σας κάνω να ηρεμήσετε, γιατί εγώ δεν έχω καμία μα καμία διάθεση να ταράζομαι από τις έντονες πρόβες που κάνω αυτή τη στιγμή για το θεατρικό μου. Εγώ απάντησα σε κάτι άδικο που είδα γραμμένο, που έλεγε ότι ο Παπαδόπουλος πρέπει να πάει σε σύνταξη, ότι ακόμη κι αν βάλανε ένα καλό χαρτί που ήταν ο Ζαχαράτος, που όλοι πρέπει να μιλούμε, που υπάρχει μια τέτοια ποιότητα στην Ελλάδα. Εκεί, άκουσα με. Δεν ήταν επεισόδιο, θα τελειώσω, σας παρακαλώ, επιτρέψτε. Τελείωσε, ναι. Και από εκεί και πέρα, εγώ αναφέρθηκα στο blog και φυσικά κατέληξα στο ότι τα δικαιώματα του Muppet Show είναι ακριβά. Εάν θεωρούν ότι αυτό το πράγμα σαν είτε χιούμορ είτε καυστικότητα, το είπα άδικα, ανώπελα και δεν ανήκε στη δική μου σφαίρα της ηρωνίας και του χιούμορ, λάθος για αυτόν που το πήρε διαφορετικά. Λάκη, από εκεί και πέρα όμως... Muppet Show, το Just the Two of Us, ένα show. Εννοείται, και για εννοείται. Το... Μακάρι όμως και να ήταν Muppet Show, Κατερίνα μου αγαπημένη. Κάτσε, κάτσε λίγο βελάκι μου. Δεν σου αρέσει, την αφή, δεν σου αρέσει το Just, γιατί ξέρω ότι έχεις αισθητική. Δεν σου αρέσει το Just. Είναι ένα show άρτιο, το οποίο πηγαίνει πολύ καλά στο νούμερο τηλεθέασης, δίνει δουλειά σε πάρα. Μα αυτό μην μου το ξαναπείς πάλι για τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί δεν με αφορά καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει η τηλεθέαση ποτέ και για τίποτα. Το καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι, ας πούμε, θα σου πω τη δική μου την περίπτωση. Είμαι σε ένα show. Εγώ μελετάω ώρες ατελείωτες τι πρέπει να κάνω και πώς να φερθώ. Για ποιο άτομο που έχει επιλέξει. Εγώ δεν είμαι οικουμενίδη που έχει γράψει. Εγώ λοιπόν ανήκω σε μια σφαίρα ενός ανθρώπου που αντιστοιχήθηκε με τα λεγόμενα. Λάκη, γιατί σχολίασες τότε κάτω από ένα άρθρο για νούμερα τηλεθέασης. Για να σου πω κάτι. Εγώ σχολίασα κάτω από νούμερα τηλεθέαση. Εγώ δεν ούτε καν το είδα αυτό για την τηλεθέαση. Φυσικά δεν σχολίασε τα νούμερα. Αυτό το άρθρο σχολίασε. Κύριε Καβαλά, θα μπορούσατε να γράψετε για αυτό που σας πείραξε που αφορά στον κύριο Παπαδόπουλο και να μην ασχοληθείτε με το σοου που βγαίνει πρώτο κάθε Σάββατο. Αφού σας πήρα. Ναι, αλλά αυτό, το συγκεκριμένο άρθρο, αγαπητέ μου κύριε, που εσείς έχετε και εσείς άποψη κουτσομπολίτσικη πλέον, μισό λεπτό να μ' ακούσετε, γιατί έχω και κακή επιστροφή. Εγώ σχολίασα όλο το πώς. Εντάξει, ενός ανθρώπου που συνέχεια διαλαλεί και λέει ό,τι θέλει. Το πώς αυτό έλεγε. Ότι βεβαίως τα νούμερα τηλεθέασης και βεβαίως εκείνο και το άλλο. Άλλο το τι έγραψε, διάφεσαμε λίγο. Εμείς εδώ δεν μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή τι έχει γράψει το άρθρο του ο Νάσος, μίλαμε τον Νάσο ή σχολίασε με τον Νάσο. Όμως προφανώς για να εμπλακεί και ο Κοκλώνης, δεν πήγε να στηρίξει τον Νάσο ο Κοκλώνης. Δείχτηκε γι' αυτό που έγραψε. Εγώ δεν είχα να σας πω κάτι. Ακούστε με όλοι στο πάνελ. Εγώ δεν έχω κάτι με το συγκεκριμένο Κοκλώνη που δίνει θέσεις εργασίας στους ανθρώπους. Έχουμε το σοου και την αισθητική του και αυτή είναι δική μου άποψη. Και τη λέω όπως λένε και για το δικό μου που και να είναι. Να σε ρωτήσω κάτι, εγώ την άλλη φορά, έκανα ένα αστείο και είπα ότι από το τρίπονα να βάλουμε και δύο τακούνια του καλά στα οποία και επιμελούμε, μόνο και μόνο για να κάνουμε ένα αστείο. Και εσείς το πήρατε όλοι και το κάνατε τεράστιο. Γιατί εδώ λοιπόν είναι ο τρίφωνας. Μαζί μας είναι ο τρίφωνας. Λοιπόν, θα μου πείτε εμένα αν πρέπει να κρίνω ή όχι. Το ξέρετε ότι εγώ πληρώνομαι για να κρίνω. Βελάκι μου, το είναι αυτό ή όχι. Πούμε, ξέρω εγώ πολύ καλά. Και να λέτε καλά, εσείς στην εκπομπή από ό,τι μου είπανε ότι εγώ είμαι στατισμένο για τον Κοκλώνη επειδή δεν με πήρε και δεν με έβαλε στην επιτροπή. Αυτό με το θεωρείτε ότι δεν έχω δουλειά. Αυτό με το είπαμε. Είμαι κάνω podcast. Είμαι στο θέατρο. Είμαι στο My Style Rock. Τι άλλο θέλετε να κάνετε. Μια ερώτηση. Μια ερώτηση, Λάκη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ωραία. Επειδή εγώ πραγματικά εκτιμώ το γούστο σου και θέλω ότι έχει αισθητική, δεν σ' αρέσει το Jazz του Φάση αισθητικά και σ' αρέσει το My Style Rocks. Άκουσε να δει. Το My Style Rock έχει να επιτεθεί στις τηλεθεάτριες τι κάνουν λάθος τα κορίτσια για να το κάνουν αυτές σωστά. Και φυσικά μ' αρέσει περισσότερο από το Star Style, πώς το λένε εκείνο, βεβαίως. Αλλά εγώ δεν θα βάζω καμία κοπέλα να διαγωνιστεί ως μοντέλο, ούτε εγώ διαγωνίζομαι. Λάκη μου, αν δεν είσαι εσύ, Χριστοπούλου και Κουνάρη στην Επιτροπή, να δώσετε μια ταυτότητα σε αυτό, οι παίκτριες είναι ό,τι χειρότερο έχουμε δει ποτέ σε τάλετ και reality. Βρίζονται μεταξύ εγώ σας αρέσω, γιατί για μένα μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Μάλιστα. Εγώ μιλάω για τη δική μου διδακτή και το δικό μου τρόπο αντιμετώπιση της τηλεόρασης. Λάκη μου, μην ξεχνάς κάτι. Μια στιγμή, Λάκη μου, γλυκέ, η Χρύσλα είμαι. Λοιπόν, ξέρεις πόσο σε αγαπώ και πόσο σε σέβομαι, αλλά τα έχεις μπερδέψει κάπου. Είσαι σε μια κριτική... Είσαι σε μια κριτική επιτροπή και πληρώνεσαι γι' αυτό που δεν σημαίνει ότι είσαι κριτής των πάντων. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Όχι, φυσικά. Πάρα πολύ ωραία. Κατά δεύτερον, εσύ
και οι υπόλοιποι κριτές δίνουν ένα άλλο level σε ένα ξεκάθαρο κατηνίστικο reality που είναι το Style Rocks. Οι παίκτριες βρίζονται η μία με την άλλη, λένε μπούρδες, λένε βλακίες, προσβάλλονται, προσβάλλουν ακόμα και εσάς, δέχονται να τις προσβάλλετε. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να μιλάς για ένα Muppet Show ενώ συμμετέχεις και πολύ καλά κάνεις, σε ένα show το οποίο δυστυχώς είναι κατωτάτου επίπεδου. Σε σχέση με τις συμμετέχουσες. Okay. Καλά κάνετε και αντιμετωπίζετε το θέμα σας έτσι. Εμένα με αφορά τι κάνω εγώ στο show και πόσο επιμελώς κάνω τη δική μου παρουσία αισθητή. Το ξεκαθάρισε και αυτό είναι άλλο αυτό το να μιλάμε λες τώρα. Ότι ένα show αυτή τη στιγμή αισθητικά είναι άδειο και τέλειο χωρώ. Και λες ότι αυτό είναι για Muppet Show. Γι' αυτό σου... Ότι είμαστε το ίδιο μήκος κύματος. Δεν θα το κάνεις εσύ για το κοινό σου να το δει. Σε παρακαλώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά γιατί με βάζετε να βγάζω κακία τη που δεν είναι αυτό ο σκοπός μου. Γιατί είστε 10 κειμένα. Για κάτσετε, stop, μισό λεπτό. Να μου δώσετε το λόγο τώρα. Είστε 10 ένα δύο ενός. Εγώ κοιτάζω τη δική μου υπόσταση. Έκανα μία κριτική γιατί αδικήσατε ένα μεγάλο αδικήσανε ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Δεν αδίκησε κανένα. Και φυσικά έπαιρνα τη σύγκριση ότι τελικά τα νούμερα θα κάνει ένα show σαν το Muppet Show. Δεν είπε κανείς. Αυτό έκανα. Δεν το παίρνω πίσω. Αλλά δεν έχω κάτι με τον Κοκλώνη ή με τον Τρίφωνα ή με τον οποιονδήποτε. Ωραία. Λοιπόν, Λάκη μου, να σου πω. Τώρα να σου πω και εγώ τη γνώμη μου, πραγματικά σε σέβομαι και σε θαυμάζω όλα αυτά τα χρόνια και σε εκτιμώ. Ναι. Κακώς ασχολείσαι τόσο πολύ. Κακώς. Όχι, το άδικο δεν θα το κρατάω πλέον μέσα μου. Βαρέθηκα το Kiss, βαρέθηκα. Όχι, αγάπη μου, ήταν πολύ ωραίο το Justin Thomas και σε όποιον αρέσει. Άρεσε στον περισσότερο κόσμο, τελείωσε. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι το κακό. Κύριε Καβαλά. Και εμείς τόσο καιρό βλέπουμε τον. Αλλά όμως, Κατερίνα μου, μισό λεπτό. Το πώς αυτό που έγινε, που εγώ έκανα μία κρίση, διάβασε σε παρακαλώ τα σχόλια. Και πες μερικά από αυτά. Αγάπη μου, δεν με νοιάζει τι έγραφε το άρθρο. Δεν το έχω διαβάσει το άρθρο. Σε να μιλάς ούτε για τη μαλλί θα κάνω εγώ, ούτε να κρίνεις τη χαρά εσύ. Το μαλλί το έκρινα γιατί έκανε ένα μαλλί που είχα κάνει εγώ με το Βασιλάκι. Και το έκανα στο Βασιλάκι την κριτική. Αλλά λυπάμαι για σένα που δέχτηκε να δεις αυτή την εμφάνιση. Αγάπη, πολύ... Λυπάμαι πάρα πολύ για σένα. Από σένα στη μόδα στην Ελλάδα και έχεις ξεχάσει το Μπράβο, μπράβο. Καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις. Εγώ τα χρόνια που έχω στη μόδα, καλός ή κακός, δυστυχώς, θα έπρεπε να με έχουν βγάλει στη σύνταξη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά θα βασανίζεσαι γιατί θα υπάρχω ακόμη. Θα έχω κρίση στο καλό γούστο, στη φινέτσα και στην αριστοκρατικότητα. Αυτό με καταδικάζει από εσάς αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, Λάκη, είτε τα Instagram μου, είτε τα σχόλια του κόσμου. Λάκη μου, έχεις ένα εξαιρετικό Instagram. Είναι σωστή ή όχι. Ωραία. Εσύ είσαι ένας πάρα πολύ αριστοκρατικός άνθρωπος. Μόνο που ο Λάκης μιλάει μόνο για τον εαυτό ακριβώς, του. Αλλά αφήσουμε τον κόσμο μη μιλάς να ακριβώς για αριστοκρατικότητα. Ο κόσμος κρίνει, δεν στο κάτω τα σχόλια. Όλα και τα πάντα, ποιος είσαι που θα μιλήσεις. Για την Νατάσα Θοδωρίδου, για μένα θα κρίνεις όλη την ώρα. Εμείς σε κρίναμε όταν βγήκες εσύ στο σοου αυτό. Σε έκρινα εγώ πώς εμφανίζεσαι. Μα να με κρίνεις δεν μπορείς να σου πω. Τρίφωνα μου, δεν μπορείς, δεν έχεις τη γνώση να καταλάβεις αυτό τι είναι. Αλλά αν παρακολουθείς, θα δεις ότι πολλές φορές βάζω τον εαυτό μου μαζί με διεθνείς ασφαίρες και βλέπεις ότι είμαστε το ίδιο μήκος κύματος. Δεν θα το κάνεις εσύ για το κοινό σου να το δει. Σε παρακαλώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά γιατί με βάζετε να βγάζω κακία τη που δεν είναι αυτό ο σκοπός μου. Γιατί είστε 10 κειμένα. Για κάτσετε, stop, μισό λεπτό. Να μου δώσετε το λόγο τώρα. Είστε 10 ένα δύο ενός. Εγώ κοιτάζω τη δική μου υπόσταση. Έκανα μία κριτική γιατί αδικήσατε ένα μεγάλο αδικήσανε ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Δεν αδίκησε κανείς ένα μεγάλο. Ότι τελικά τα νούμερα θα κάνει ένα show σαν το Muppet Show. Δεν είπε κανείς. Αυτό έκανα. Δεν το παίρνω πίσω. Αλλά δεν έχω κάτι με τον Κοκλώνη ή με τον Τρίφωνα ή με τον οποιονδήποτε. Ωραία. Λοιπόν, Λάκη μου, να σου πω. Τώρα να σου πω και εγώ τη γνώμη μου, πραγματικά σε σέβομαι και σε θαυμάζω όλα αυτά τα χρόνια και σε εκτιμώ. Ναι. Κακώς ασχολείσαι τόσο πολύ. Κακώς. Όχι, το άδικο δεν θα το κρατάω και πλέον τα μέσα με μου. Βαρέθηκα το Kiss, βαρέθηκα. Όχι, αγάπη μου, ήταν πολύ ωραίο το Justin Thomas και σε όποιον αρέσει. Άρεσε στον περισσότερο κόσμο, τελείωσε. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι το κακό. Κύριε Καβαλά. Και εμείς τόσο καιρό βλέπουμε τον. Αλλά όμως, Κατερίνα μου, μισό λεπτό. Το πώς αυτό που έγινε, που εγώ έκανα μία κρίση, διάβασε σε παρακαλώ τα σχόλια.
και πες μερικά από αυτά. Αγάπη μου, δεν με νοιάζει τι έγραφε το άρθρο. Δεν το έχω διαβάσει το άρθρο. Όχι, δεν σε νοιάζει. Είχα εκπομπή κάνει και την κάνει και extend. Σου δίνω εγώ πάσα και για αύριο να κάνει extend τα κόμμα του κόσμου. Ωραία. Και να δει λοιπόν. Δεν με αφορά. Εγώ όμω θα σου πω κάτι. Δεν θέλω να θεωρήσει ο Ποκλώνη ή ο Τρίφανα ότι έχω προσωπικά κάτι μαζί του. Το είπα κιόλα. Μπορεί καθόλου το ηλία το καλόλα να το λέγανε καραγκιόζο όπω εκείνη τη φορά. Μόνο για μένα. Τι θα πει ο Τρίφανα, θα δέχεται πάντα. Εγώ για το καλό του δικό του το λέω. Φτάνει πια. Ωραία. Αυτό το πράγμα. Έλεος. Ωραία, Λάκη. Ξέρετε τι λέξη έλεος, αυτό είναι. Να σου πω, να κανονίσω να πάμε για ένα φαγητό. Εγώ, εσύ, ο Τρίφωνας και ο Νίκος να τα πούμε όλα μαζί, να τα λύσουμε μια χαρά. Μα εγώ δεν έχω κάτι με αυτού. Δεν είναι αυτό ο σκοπός μου. Γιατί δεν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί τα διασταυλώνουμε για να κάνουμε τηλεθέαση. Πες μας, τι θες να πεις. Εγώ θέλω να πω ότι μου αρέσει όταν κάποιος ασχολείται με κάτι. Η βάση του 60% να είναι για αυτό που ασχολείται. Αυτό έκανα και εγώ στη δική μου θέση στο My Style Rock. Και παρόλο που μπορεί να είχα ή δεν είχα μπροστά μου κάποια άτομα, εγώ κοίταξα να εξασφαλίσω τη δική μου θέση. Ωραία. Αυτό πρέπει να κάνεις εσύ. Να ξεναπούσει τρύπανα. Και γιατί δεν μπορεί να είναι μια τριόλα, μια γελιοποίηση. Γιατί κρίνεις αυτό είναι το δικό μου σκεπτικό και η συμβουλή μου. Γιατί κρίνεις αρνητικά τον Τρίφωνα που από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που είπες τον εκτιμάς. Γιατί τον κρίνεις αρνητικά. Όχι, μα τον Τρίφωνα μπορώ να τον κρίνω άλλο τόσο. Δεν έχει σημασία αυτό. Τον αγαπάω το άτομο σαν άτομο και να μην αγαπώ αυτά που κάνει και αλλοιώνει ένα σκεπτικό ανθρώπου που σκέπτεται λίγο λογικά, αυτό με πειράζει. Εντάξει. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια έτσι. Δεν μπορεί. Να σε ρωτήσω, αν έρχονταν ο Ποκλώνης και σου έκανε πρόταση του χρόνου να είσαι στην κριτική επιτροπή του Jazz του Οφάς, δεν θα πήγαινε. Έχω ήδη υπογράψει για τον επόμενο χρόνο με το My Style Rock, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και δεν είναι αλήθεια αυτό που είπε, κάποια στιγμή. Μου είχε πει στη θάλασσα μεταξύ σαμπάνια και βότκα ότι αν θέλουμε να κάνουμε μια συνεργασία. Και εγώ έτσι κι αλλιώ μιλάω, λέω διάφορα. Τη στιγμή που είχα κλείσει και ήμουν ήδη πριν από αυτό το show, on stage, δεν είναι ωραίο και όμορφο να αντιμετωπίζετε τα θέματα και να μου λέω ότι βγαίνω με σκίτια στο show. Αυτό ήταν βγαίνει West, που δεν ήταν ένα απλό πράγμα. Λάκη δεν μου. Κάνω τίποτα απλό στη ζωή μου. Λάκη τίποτα μου, πραγματικά, ναι. Ειλικρινά μέχρι και αυτή τη στιγμή. Δεν έχω καταλάβει πού είναι το πρόβλημα. Ούτε με τον Τρίφωνα ούτε με το σοου. Και ας τα αφήσουμε εδώ. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Τα καταλαβαίνει ο κόσμος και γι' αυτόν ζω, Κατερίνα μου. Ό,τι και να γίνει, ο κόσμος έχει φοβερό κριτήριο.